Καλώς ορίσατε στο φτιάξτε το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Σήμερα θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο πείραμα. Θα δοκιμάσουμε να δούμε σε αυτήν την πολύ ωραία χλαπάτσα μας, χλαπάτσο πλαστελίνη, να δούμε αν μπορούμε να τη φουσκώσουμε. Πόσες και πόσα μεγάλες φούσκες μπορούμε να κάνουμε. Είναι η Intelligent Eye Clay, Crystal Jelly. Την έχουμε χρησιμοποιήσει ξανά σε άλλες κατασκευές και πειράματα. Είναι πάρα πολύ ωραία, πέρα από το πολύ ωραίο χρώμα που έχει. Έχει πολύ μεγάλη ελαστικότητα. Ανήκει πάρα πολύ, γίνεται όλο και πιο λεπτή και φυσικά όλο και πιο διάφανη. Και είναι γεμάτη glitter. Και δεν κάνει τόσο εύκολα στισίματα, οπότε νομίζω θα είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε μεγάλες φούσκες. Θα ζυμώσουμε αρκετά καλά. Για αρχή θέλουμε να είναι μαλακή, να μην είναι σκληρή. Και θα δοκιμάσουμε να τη φουσκώσουμε. Για να δούμε. Θα μπορούμε να κάνουμε αρκετά μεγάλες φούσκες. Δεν έγινε και τόσο μεγάλη φούσκα. Αλλά ίσως το που ήταν στο τραπέζι. Θα δοκιμάσω να την κάνω στο χέρι μου. Πολύ καλύτερα, Έγινε μια μεγάλη φούσκα. Για να κάνουμε και άλλη μία όμως. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη. Θα είναι πάρα πολύ καλή. Θα τη ζυμώσουμε και πάλι. Τώρα έχει φυλακιστεί αρκετός αέρας μέσα στη χλαπάτσα μας, οπότε πρέπει να την ζυμώσουμε καλά. Και να αποκτήσει και πάλι την ελαστικότητα που είχε πριν. Και να δοκιμάσουμε να κάνουμε και άλλη μία. Αρκετά καλά, Όχι τόσο καλά όσο η προηγούμενη, αλλά και αυτή ήταν αρκετά καλά νομίζω. Αρκετά καλή. Να κάνουμε άλλη μία στο τραπέζι. Καλούτσικη. Όχι τόσο όσο αυτές που είχαμε στο χέρι μας. Αλλά είναι λογικό, γιατί στο τραπέζι δεν μπορούμε να στερεώσουμε πολύ καλά το καλαμάκι γύρω από τη χλαπάτσα μας και έτσι φεύγει ο αέρας. Αν έχετε παρόμοια πλαστελίνη ή μάλλον χλαπάτσα, δοκιμάστε να κάνετε. Θα είναι σίγουρα πολύ διασκεδευτικό. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μας και το πειραματάκι μας. Κάντε like αν σας άρεσε και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξτε το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά εμείς. Μέχρι τότε, γεια σας!